Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε κοτόπουλο κρασάτο στη χύτρα. Θα σας δείξω τον πιο εύκολο τρόπο για να φτιάξετε κοτόπουλο κρασάτο. Σε 30-35 λεπτάκια, άντε maximum 40, θα είναι έτοιμο. Αρκεί να ακολουθήσετε τις οδηγίες μου. Θα είναι ζουμερό το κοτόπουλο, πολύ κρασάτο με πολύ ωραία σάλτσα και θα σας δείξω και έναν ιδιαίτερο τρόπο για να το σερβίρουμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα θέλουμε το κοτοπουλάκι μας από το ψυγείο. Και πάμε να βάλουμε μπρος τις φωτιές μας. Χρειαζόμαστε να βάλουμε μπρος τη χύτρα μας. Όχι σε δυνατή φωτιά, σε χαμηλή. Και θέλουμε και ένα τηγανάκι σε πολύ δυνατή φωτιά, όχι τηγανάκι, τηγανάρα, για να ψήσουμε το κοτόπουλο. Τώρα θα μου πείτε γιατί χρησιμοποιώ δύο σκεύη. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μόνο τη χύτρα. Απλά θέλουμε να σοτάρουμε το κοτόπουλο, να αδειάσουμε το κοτόπουλο από τη χύτρα, να την πλύνουμε καλά και μετά να την ξαναβάλουμε μπρος. Γιατί δεν θέλουμε τα λιπαρά από το κοτόπουλο. Θέλουμε να ρίξουμε θερμίδες στο φαγητό μας. Οπότε αυτός ο τρόπος είναι ο καλύτερος. Μπορείτε να κάνετε και το δεύτερο, απλά παίρνει πολύ περισσότερη ώρα. Αλλά εμείς σας έχουμε αποδείξει εδώ πέρα ότι ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός για εμάς και για εσάς. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε να μειώσουμε όσο περισσότερο γίνεται το χρόνο. Άλλωστε, χρησιμοποιούμε τη χύτρα. Θα είναι χαζό να μην γλιτώσουμε και άλλο χρόνο από το φαγητό μας για να φτιάξουμε το πιο νόστιμο φαγητό και σε χρόνο στο πιο γρήγορο. Λοιπόν, το τηγάνι μου καίει εδώ και θέλω στο κοτοπουλάκι μου να προσθέσω 2 κουταλιές τη σούπα σε ελαιόλαδο. Αλάτι και πιπέρι, τίποτα άλλο. Και πιπεράκι. Το κοτόπουλο μου είναι κομμένο σε μερίδες. Σε περίπτωση που θέλετε να δείτε σε βιντεάκι πώς μπορείτε να κόψετε κι εσείς το κοτόπουλο σε μερίδες στο σπίτι, στο τέλος του βίντεο έχει ένα link που με το που το πατήσετε θα δείτε τον Νάκη να κόβει το κοτόπουλο σε μερίδες. Λοιπόν, το κοτόπουλο από τη μεριά της πέτσας, εδώ, στο τηγανάκι μας. Και θέλουμε να ακουστεί αυτός ο υπέροχος θόρυβος. Ο θόρυβος της γεύσης, όπως λέμε. Εδώ και εδώ. Όπως βλέπετε, το τηγάνι μου είναι τελείως στεγνό και θα γεμίσει με λιπαρά. Και αυτά τα λιπαρά είναι τα κακά λιπαρά που δεν θέλουμε στο φαγητό μας. Και πάμε να αρχίσουμε να ετοιμάζουμε τα λαχανικά μας. Τα λαχανικά που θα χρησιμοποιήσουμε για αυτή τη συνταγή δεν είναι πολλά, αλλά είναι απαραίτητα. Πρώτο είναι το κρεμμυδάκι μας. Χοντροκόψτε το κρεμμυδί, δεν χρειάζεται να το ψιλοκόψετε εδώ. Κρεμμύδι στην άκρη. Θα χρησιμοποιήσω μη με πιπεριά τσίλι. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να βάλετε καθόλου καυτερό στο φαγητό σας, μη βάλετε. Σε περίπτωση που δεν έχετε τσίλι και έχετε μπούκοβο, μπορείτε να βάλετε λίγο μπούκοβο. Αλλά το λίγο τσίλι που θα βάλουμε στο φαγητό μας, πιστέψτε με, θα κάνει τη διαφορά, έτσι θα μας δώσει αυτή την πικάτη, τη γεύση, τη σπιτάδα που θέλουμε και μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, μία σκελίδα σκόρδο. Πετούλες εδώ. Και πάμε να προσθέσουμε λίγο λαδάκι στη χύτρα μας. Δεν θέλω πολύ 2 κουταλιές τη σούπα σε ελαιόλαδο. Εδώ. Ξαναλέω ότι όσο λιγότερα λιπαρά βάλουμε στο φαγητό μας, τόσο πιο νόστιμο και ποιοτικό θα βγει το φαγητό μας. Μην νομίζετε ότι άμα βάλουμε 1 κιλό λάδι το φαγητό θα έχει περισσότερη ουσία και γεύση. Και όσο ψήνει το κοτόπουλο και σοτάρουμε το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο, το τσίλι, εδώ πέρα, πάμε να ετοιμάσουμε το μπουκέ γκαρνί μας. Σε αυτό το σημείο πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε ποια μυρωδικά βάζουμε στην αρχή του φαγητού και ποια στο τέλος. Μυρωδικά όπως είναι το θυμάρι και το δεδρολίβανο. Για να δώσουν γεύση στο φαγητό πρέπει να τα βάλουμε στην αρχή. Στο τέλος γενικά δεν μας δίνουν πολύ έντονη γεύση. Μυρωδικά πώς είναι ο βασιλικός, ο δυόσμος, ο κόριανδρος τα ρίχνουμε πάντα στο τέλος γιατί άμα τα βάλουμε στην αρχή χάνουν όλο το άρωμά τους. Επίσης, κάποια μυρωδικά είναι βρόσιμα, κάποια μυρωδικά δεν είναι βρόσιμα. Παραδείγματος χάρη το θυμάρι είναι βρόσιμο. Που σημαίνει τι, μπορώ να το ρίξω κατευθείαν μέσα στην κατσαρόλα μου εδώ και στο τέλος θα μαλακώσει, θα γίνει ένα με το φαγητό μου και μπορώ να το φάω. Και επίσης το ίδιο μπορώ να κάνω και στο δεδρολίβανο, αρκεί να το ψιλοκόψω. Αλλά επειδή δεν έχω χρόνο να ψιλοκόψω αυτή τη στιγμή, το δεδρολίβανο θα το χρησιμοποιήσω διαφορετικά. Θα πάρω ένα τουλουπάνι και επειδή ούτως ή άλλως θα χρησιμοποιήσω τουλουπάνι, γιατί τα υπόλοιπα που θα βάλω εδώ μέσα δεν τρώγονται, δεν είναι βρόσιμα, θα βάλω μέσα και το δεδρολίβανο. Βάζω μέσα το δεδρολίβανο, το ίδιο θα μπορούσα να κάνω και στο θυμάρι, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Βάζω μέσα τη δάφνη, η δάφνη δεν τρώγεται, σωστά. Τον τζίντζερ έτσι όπως το κόβω μεγάλα κομμάτια τρώγεται, φίλε Μιχάλη, μπράβο. Δεν τρώγεται, οπότε το βάζω και αυτό μέσα. Το μπαχάρι τρώγεται, ούτε το μπαχάρι τρώγεται. Οπότε, θα βάζω όλα αυτά σε ένα τουλουπάνι, κλείνω καλά και δημιουργώ το δικό μου μπουκέ γκαρνί. Το μπουκέ γκαρνί μπορεί να αλλάζει ανάλογα με κάθε φαγητό που φτιάχνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε διαφορετικό. Και το φανταστικό που έχει το μπουκέ γκαρνί είναι ότι καθώς κάνουμε το φαγητό μας, μπορούμε να τα αφαιρέσουμε, να το βγάλουμε στην άκρη και όλη τη δουλειά που είχε να κάνει την έκανε. Δηλαδή, όλη η γεύση από όλα αυτά τα μυρωδικά που βλέπετε εδώ μέσα θα πάει μέσα στο φαγητό, θα διοχετευτεί, αλλά στο τέλος δεν θα χρειαστεί να τα φάμε αυτά που δεν τρώγονται και τα αφαιρούμε κανονικά από το φαγητό μας. Τώρα, πάμε εδώ πέρα. Το κρεμμυδάκι μου, το σκόρδο άρχισε να παίρνει ωραίο χρώμα και το κοτόπουλο σίγουρα έχει πάρει ωραίο χρώμα. Κοιτάξτε εδώ. Παναγία μου.
έχει γίνει τόσο νόστιμο και τόσο δελεαστικό και όλη αυτή η γεύση που έχει πιάσει γύρω γύρω το κοτόπουλο θα πάει μετά μέσα στο φαγητό μας. Και αυτό είναι που θέλουμε. Τέλεια. Τώρα, πάμε να συνεχίσουμε με τη χύτρα μας. Τη χύτρα πρέπει να τη σβήσουμε με κρασάκι γιατί κάνουμε ένα κοτόπουλο κρασάτο. Ρίχνουμε το κρασί μέσα και περιμένουμε να ακουστεί αυτός ο θόρυβος, ο υπέροχος. Σε ανάλογες περιπτώσεις θα σας έλεγα εξατμίστε το κρασί πολύ καλά, σωστά. Εδώ πέρα κάνουμε ένα κοτόπουλο κρασάτο. Το κρασί δεν θέλουμε να το εξατμίσουμε, θέλουμε να δώσουμε γεύση κρασιού μέσα στο φαγητό μας. Γι' αυτό το λόγο με το που ρίξουμε το κρασί και πάρει μια βράση, κατευθείαν ρίχνουμε το νερό. Θα προσθέσουμε έναν ζωμό κοτόπουλο μέσα, εδώ, και μια κουταλιά της σούπας μέλι. Τέλεια. Βάλαμε και το μελάκι. Λοιπόν, βάλαμε και το μέλι, ανακατέψαμε καλά και ήρθε η ώρα να ρίξουμε μέσα τι? Το κοτόπουλάκι μας. Πάει μέσα, εδώ έχει πάρει ωραίο χρώμα. Και αυτό που θέλω να δείτε είναι αυτό που έχει μείνει στο τηγάνι. Το βλέπετε? Όλα αυτά τα λιπαρά είναι τα κακά λιπαρά που είχε το κοτόπουλό μας. Και τελικά όλα αυτά τα αφαιρέσαμε πώς? Απλά μη χρησιμοποιώντας αυτό το τηγάνι. Πάει πίσω. Τώρα, σβήνουμε το μάτι, ρίχνουμε το μπουκέγκανι μέσα, εδώ. Κλείνουμε τη χύτρα μας. Και πάμε στην ένδειξη 2. Η ένδειξη 2 είναι για τα κρέατα. Δυναμώνουμε λίγο τη χύτρα μας, εδώ. Και μόλις η βαλβίδα δείξει την πράσινη ένδειξη, χαμηλώνουμε τη χύτρα μας, τη φωτιά μας, ή ακόμα και τη σβήνουμε και περιμένουμε μισή ώρα μέχρι που να γίνει το φαγητό μας. Με το που τελειώσει το φαγητό, ανοίξουμε το καπάκι, θα βγάλουμε το κοτόπουλο και θα σας δείξω τι θα κάνουμε με το ζουμάκι που έχει μείνει. Γιατί θα κάνουμε κάτι. Θα συνοδεύσουμε το φαγητό μας με κάτι πολύ ωραίο. Αλλά δεν σας λέω ακόμα, θα δείτε στη συνέχεια. Και μετά από 30 λεπτά ήρθε η ώρα να βγάλουμε τον αέρα από τη χύτρα μας. Εδώ. Περιμένουμε λίγο. Όλα καλά πηγαίνουν. Θα είναι έτοιμη με το που μπορούμε να πατήσουμε το κουμπάκι και να ανοίξουμε τη χύτρα μας. Τώρα δεν ανοίγει. Βλέπεις, αν και πατάμε το κουμπάκι δεν ανοίγει. Τώρα είναι έτοιμη. Αυτός. Τώρα, κοίταξε εδώ. Αν και είχαμε σβηστεί τη φωτιά μας, συνεχίζει να βράζει το κοτόπουλο. Γιατί? Το μυστικό όλο βρίσκεται στον πάτο της κατσαρόλας. Πάρα πολύ τόνοι, πατάνε την κατσαρόλα. Έτσι, ως αποτέλεσμα έχει να διαχέεται πολύ όμορφα η θερμοκρασία και βέβαια να κρατά τη θερμοκρασία η χύτρα μας. Γι' αυτό το λόγο και έχουμε πάρα πολύ εξοικονόμηση ενέργειας και πάρα πολύ εξοικονόμηση χρόνου. Τώρα, πάμε να αφαιρέσουμε αυτά που δεν χρειαζόμαστε, που είναι τι? Μόνο το μπουκέ γκαρνί μας. Έχει κάνει τη δουλίτσα του, εδώ, δεν το χρειαζόμαστε. Και θα βγάλω και το κοτόπουλο μέσα από τη χύτρα. Πολύ προσεκτικά, γιατί έχει μαλακώσει πάρα πολύ. Οπότε σιγά σιγά, κοιτάξτε εδώ, λιώνει. Βγάλτε σε ένα μπολάκι. Και εδώ. Ωχ, και μυρίζει υπέροχα από το μπαχάρι που έχουμε ρίξει και όλα αυτά τα μυρωδικά. Και τελειώσαμε με το κοτόπουλο. Τώρα, ξαναβάζουμε μπρος τη χύτρα μας, αλλά δεν χρειάζεται να καπακώσουμε τη χύτρα. Βάζουμε μπρος να αρχίζει να βράζει και πολύ σημαντικό, επειδή έχουμε βγάλει το κοτόπουλο από τη φωτιά, είναι πολύ σημαντικό να καλύψουμε με μεμβράνη. Γιατί? Το κοτόπουλο είναι καυτό, πολύ καυτό. Με το που το βγάλουμε από τη φωτιά, με το αφήσουμε 10 λεπτά, θα συνεχίζει να εξατμίζεται η υγρασία. Οπότε θα στεγνώσει το κοτόπουλο. Είναι πολύ σημαντικό με το που βγάλουμε από την κατσαρόλα ένα φαγητό να φροντίσουμε να το καταναλώσουμε κατευθείαν ή να φροντίσουμε να είναι σκεπασμένο για να μην αφυδατωθεί. Τώρα, βράζει το ζουμάκι που έχει μείνει. Αυτό το ζουμάκι έχει όλη την ποιότητα από το φαγητό μας. Ρίχνουμε τα ζυμαρικά μας μέσα, όπως είναι, εδώ. Και επειδή ο κύριος Άκης έχει μετρήσει τη συνταγή ακριβώς, δεν χρειάζεται να προσθέσετε καθόλου υγρασία, δεν χρειάζεται να προσέξετε καθόλου πόσο νερό έχει μέσα. Άμα βάλετε εξ αρχής ό,τι σας είπα μέσα στη χύτρα, δεν θα χάσει καθόλου υγρασία η χύτρα. Οπότε το νεράκι είναι ακριβώς για να βράσει η συσκευασία με τα ζυμαρικά σας. Τώρα, υπομονή 8 με 10 λεπτάκια. Σιγά σιγά ανακατεύουμε όλη την ώρα τα ζυμαρικά μέσα μέχρι να γίνουν τα ζυμαρικά μας. Και τα ζυμαρικά μου είναι έτοιμα. Κοιτάξτε εδώ. Το άμυλο που έχουν τα ζυμαρικά κατευθείαν έχουν χυλώσει τα ζυμαρικά μας και κοιτάξτε εδώ αυτή την υπέροχη σάλτσα. Είναι η πιο ποιοτική σάλτσα που μπορείτε να έχετε γιατί είναι το ζουμάκι από το ίδιο μας το φαγητό. Θα ρωτήσουμε να σας πω ότι δεν χρειάζεται να ρίξετε τίποτα παραπάνω, αλλά άμα θέλετε έτσι να κάνετε την υπερβολή, μπορείτε να βάλετε λίγο τυράκι μέσα, να ανακατέψετε με πιπέρι και ουσιαστικά να κάνετε ένα τύπου κάτσιο πέπε, αλλά ελληνικά. Εγώ αυτό που θα κάνω είναι κατευθείαν να σερβίρω, όπως είναι, κοιτάξτε εδώ. Δηλαδή είναι αμαρτία να αφήσετε αυτά τα ζυμαρικά να περιμένουν έστω και ένα λεπτό. Κοιτάξτε. Παναγία μου. Υπέροχη σάλτσα. Ποιοτική σάλτσα. Κοιτάξτε εδώ. Πραγματικά δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Θα ρίξω από πάνω και την πρωτεΐνη μου. Το κοτόπουλο.
Μπουτί, στήθος, στήθος. Θα βάλω και μπουτάκι και στήθος. Και ένα μικρό στιθάκι από εδώ. Παναγία μου. Έχω λίγο βασιλικό, σε περίπτωση που θέλετε να ψιλοκόψετε στο τέλος από πάνω. Λίγο βασιλικό. Λίγο φρέσκο πιπέρι. Και άμα θέλετε μπορείτε να τρίψετε και λίγο φρέσκο κεφαλοτήρι από πάνω. Θέλετε ή δεν θέλετε. Τώρα είναι αργά γιατί έχω ρίξει ήδη. Αφήστε το κεφαλοτήρι να λιώσει. Και επειδή μας αρέσει πάρα πολύ, στο τέλος θέλω να ρίξετε λίγο ελαιόλαδο φρέσκο από πάνω. Όπως σας είπα, το φρέσκο ελαιόλαδο είναι καλά λιπαρά και τα λιπαρά που θέλουμε σε ένα φαγητό. Νομίζω ότι κοτόπουλο κρασάτο σε τέτοια εκδοχή δεν έχετε ξαναδοκιμάσει ποτέ σας. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής, κοιτάξτε εδώ. Απλά ακουμπάς το κοτόπουλο, το ακουμπάω, το βλέπετε, και λιώνει. Έτσι απλά θρηματίζεται και γίνεται όπως ακριβώς θέλουμε να είναι. Να λιώνει στο στόμα. Τα ζυμαρικά, κοιτάξτε εδώ. Η σαλτσούλα έχει γίνει ακριβώς όπως πρέπει να είναι γύρω από τα ζυμαρικά. Θα πάρω και λίγο κοτόπουλο και είμαι σίγουρος ότι σε αυτό το σημείο θα έχετε σκάσει από τη ζύγια σας. Αλλά δεν με πειράζει, γιατί σας έδωσα τη συνταγή, μπορείτε να το φτιάξετε και μόνοι σας. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για το φαγητό. Θα σας πω να κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Θα σας πω να κάνετε τη συνταγή, να βγάλετε φωτογραφίες και να μας στείλετε. Μην ξεχάσετε να μοιραστείτε τη συνταγή με τους φίλους σας. Καλή επιτυχία να τη φτιάξετε τη συνταγή. Το τέλος θα καταλάβετε ότι ένα πακέτο ζυμαρικά και ένα κοτόπουλο μπορεί να πάρουν 10 φορές περισσότερα αξία από οτιδήποτε συνταγή έχετε δοκιμάσει. Φανταστικό.